Who are you, sir? I'm trying to organize the people. Okay, your name? Ahmed, Al-Sheikh Ahmed. Yesterday, there was too much crowding in the police office. Okay. And make a struggle like this. I organized everything here. Okay. And where are you from? I'm from Syria. Almost the people here from Syria. Okay. From Syria. All right. Yesterday, I organized all the people here to be soft and cute. Almost the people we removed from here to down here. Okay. We clean the place, in the other garden. We try to be soft and good. All right. Now here in this location, approximately 500. Maybe it comes the rain. What are you gonna do after? We cannot do. Yani at the hotel, remove the people, close the reservation from all the people and get them out. Now almost the people here, you see, sleep in the street. In how the many children are here? How many kids? The families, all the families here, the person, the father, mother, about 146 or 150 approximately. Right. The most people here are Syria, or they are also from Africa? Almost the people Syria. Almost from Syria. There's from Yemen. Okay. From Yemen, 400, okay. Yani 10 people. Καταρχήν να πούμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ρόδο και αυτό που βλέπουν η τοπική κοινωνία δεν έχει ξανασυμβεί και είναι ντροπή για όλους μας. Είναι κατάδια για το νησί, ένα νησί που παρέχει τόση ψυχής ποιότητας τουριστικό προϊόν να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Εκτιμώ ότι είναι ξεπερνούν τους χίλιους αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί. Καθημερινά απομακρύνονται 100 με 150 άτομα, αλλά αυτό δεν επαρκεί καθώς οι ροές είναι αυξημένες και δεν προλαβαίνουμε να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό. Θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, κανένας να μην κρύβεται πίσω από την ιδιότητά του, όλοι μαζί να σκύψουμε κάτω από το πρόβλημα, να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και να μην βλέπουμε αυτές τις τριτοκοσμικές συνθήκες που πραγματικά μου θυμίζουν εικόνες του 2015 στην ΚΟ. Αυτό δεν το είχαμε ζήσει, πέρασε ο καιρός και το ζούμε κι εμείς. Αυτό εκτιμώ ότι είναι κατάδια. Άρα λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα ότι κάθε μέρα περίπου φεύγουν 100 με 150 και έχουμε και νέες ροές, έτσι. Αυτό είναι πρώτο δεδομένο. Εννοείται έχουμε νέες ροές. Οι ροές πόσο περίπου είναι, σύμφωνα με την πληροφορία? Αυτό δεν μπορούμε να τις εκτιμήσουμε από τη στιγμή που υπάρχει τέτοιος αριθμός και σε διάφορα σημεία, στα πάρκα, στις πλατείες και στους δρόμους. Όταν προστίθονται σε αυτούς, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή στοιχεία και δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Now the state, every day, 100 or 150, they are taking people from here, okay? No. About 100 from 100. From the Sunday, nobody take. From the Sunday 1 week before? Nothing. Nothing 1 week before? Only maybe 40 person. Only? Only. Because the news says that about 100 or 150 every day are unfortunately going. That's not true. It is not true. Not true. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή στο νησί κατά τη γνώμη σας? Αυτοί που πρέπει και εκτιμώ ότι είναι περισσότερο ευθύνη αυτών που βρίσκονται εκτός νησιού, δηλαδή το Υπουργείο Μετανάστευσης, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, να σκέψουν πάνω από το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουν και όχι να τα αφήνουν να διονύζεται. Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει ένα hot spot καινούργιο, δηλαδή? Τι να γίνει, πρέπει να φύγουν άμεσα. Θα πρέπει να αδειάζουν θέσεις. Μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο άκουσα και από τον Υπουργό και με στεναχώρησε ιδιαίτερα, ότι καθιστά τον εαυτό του ότι δεν είναι υπεύθυνος. Όχι, όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Δεν μπορεί να βγάζει κανένα την ώρα του απ' έξω. Μπορεί να αδειάσει και να δημιουργήσει και νέες θέσεις στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ, ώστε να μας διευκολύνει και εμάς να τους μεταφέρουμε και πιο εύκολα και πιο γρήγορα, για να μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στο νησί. Όταν ήταν άδειες οι δομές της ΚΟ και της ΛΕΡΟ, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, είδατε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα που έχουν γεμίσει και έχουν υπερκορεστεί, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα που τώρα βλέπουμε. How are you? We are suffering for everything. Almost the people here. There's one person now 45 days here. Okay. They spent all the money. Okay. Almost the people who don't know how to. We are waiting the people
the good people who donate for the meals. We don't have any. Some people here. For almost the bathroom, we are must pay, you know, the 50 pence. Some people, he don't have that. Okay. So make the bathroom in the garden, in the other side. Yani, we are facing, brother, this is a human. Yani, this location, not a humidity, humanity. Where the social, where the society, okay. We are suffering. Yeah. Είδαμε μια σκληρή επιστολή που στείλατε στο αρχηγείο. Τους καθιστάτε υπεύθυνους για οτιδήποτε συμβεί από τώρα και στο εξής στο νησί. Στο κομμάτι που τους αναλογεί και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, γιατί το μεταναστευτικό, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι αποκλειστικό ζήτημα της αστυνομίας, αλλά στο κομμάτι που τους αναλογεί, βεβαίως τους καθιστούμε υπεύθυνους για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους υπόλοιπους που εμπλέκονται, όπως είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίοι όλοι έχουν τις ευθύνες τους και δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα μεταναστευτικό ζήτημα να το διαχειρίζονται οι αστυνομικές και οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ρόδου.